Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας, με αυτά που εντάξει, μας προκαλούν όλους τώρα, έτσι. Τα email από την κυρία Σιμακοπούλου, στους αποδήμους, προσωπικά δεδομένα, συνάδελφος δημοσιογράφος από το New York Times, το αναδείξαμε και χθες, το θέμα έλαβε από αυτά τα email, με δεδομένα τα οποία λέει τα είχαν μόνο οι τράπεζες, έτσι και η κυβέρνηση. Πώς βρέθηκε εδώ τώρα λέει, το email από την συνάδελφό σας, την κυρία Σιμακοπούλου, για πείτε μας. Κοιτάξτε, καταρχάς τόσο η κυβέρνηση συνολικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και η ίδια η Ευρωβουλευτής, η κυρία Σιμακοπούλου, είναι εκτεθειμένη και υπόλογη και υπάρχουν πολλά και μεγάλα ερωτηματικά. Όσο επιχειρούνται να δοθούν εξηγήσεις, μεγαλώνουν τα ερωτηματικά, αντί να ξεδιαλύνονται. Νομίζουμε όμως ότι από όλη αυτή την, πέρα από τις προφανείς ευθύνες τους, υπάρχει και μια πραγματικότητα που, ξέρετε, το ΚΚΕ είχε τοποθετηθεί έγκαιρα για τους κινδύνους που ανοίγουν με την επιστολική ψήφο. Την επιστολική ψήφο, με την έγκριση από τη Βουλή της επιστολικής ψήφου, που να θυμίσω ότι στην γενική της τοποθέτηση, στη γενική της ιδέα, δεν είχαν διαφωνήσει κανένα από τα άλλα κόμματα. Έδεσαν ορισμένα προσχήματα στο τέλος και δεν ψήφισαν στην τελική ψηφοφορία, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Εμείς λέγαμε τότε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν μια σειρά διαδικασίες που θα γίνουν διαδικτυακά. Έχουν συμβεί στο εξωτερικό μια σειρά γεγονότα, σκάνδαλα που βρέθηκαν από προσωπικά δεδομένα, φάκελοι των υποψηφίων. Θέσαμε μια σειρά ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά σε σχέση με το γεγονός ότι, για παράδειγμα, οι φάκελοι ή επικύρωση γίνονται από εταιρείες courier, πρακτικά αυτό λέει ο νόμος. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια και είπαμε ότι ανοίγει αυτός ο σκός του όλου και τέτοια γεγονότα έχουμε και με αυτή την υπόθεση ταυτόχρονα. Εδώ επιχειρείται να καλλιεργηθεί μια εικόνα από άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο λεγόμενος Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ο γνωστός GDPR, ο οποίος υποτίθεται προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Επιτρέψτε μας να πούμε ότι ακριβώς αυτός ο κανονισμός είναι που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες και για τη συλλογή και για την επεξεργασία και για την ανταλλαγή και πάνω απ' όλα για την αγοραπολισία προσωπικών δεδομένων. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν περνούσε ο συγκεκριμένος κανονισμός, η εισηγήτρια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έλεγε το εξής στην τοποθέτησή της, ότι υπάρχουν μια σειρά προσωπικά δεδομένα τα οποία λιμνάζουν, είχε αναφερθεί, σκονίζονται σε κρατικά αρχεία, σε υπηρεσίες κτλ. Και πρέπει αυτά να τα απελευθερώσουμε και να υπάρξει μέσα από αυτή τη διαδικασία η όρη της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, έτσι όπως τους περιγράφει. Με την έννοια αυτή, δηλαδή, υπάρχει μια αγορά προσωπικών δεδομένων, την οποία τη διαπιστώνει ο καθένας μας που μας ακούει τώρα στη τηλεόραση, όταν βάλει, για παράδειγμα, κάτι στο ίντερνετ και δει μια πράσινη τσάντα, για παράδειγμα, και θα του συνεχίζει να του έρχεται. Είναι γνωστά τα λογισμικά που ανοιχνεύουν το πώς είναι η περιήγησή μας στο διαδίκτυο και είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, αν θέλετε, και με το Predator, έτσι. Κάπου λίγο εκεί συνδυάζονται αυτά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Επειδή είστε στην Ευρωβουλή, έχουμε ένα ακόμη θέμα που προσβάλλει τη χώρα μας διεθνώς, προσέξτε το λίγο, ως συνέχεια του κράτους δικαίου που έχουμε και ένα ψήφισμα καταδικαστικό. Είναι ένα θέμα που μπορεί να γύρει και νομικές επιπτώσεις για την κυρία Σιμακοπούλου για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει μια άλλη πολιτική διάσταση ακόμη και για την διαβλητότητα ή αγκυρότητα των εκλογών. Ερωτώ εσάς, κύριε Παπαδάκη. Προκύπτουν ερωτήματα σε σχέση με τα ζητήματα το ζήτημα το να υπάρχει το αδιάβλητο των εκλογών. Υπάρχουν μεγάλα σαφή ερωτήματα τα οποία πρέπει η κυβέρνηση να τοποθετηθεί. Και δεν αρκούν μέχρι τώρα εξηγήσεις.
Ταυτόχρονα επιχειρείται, ξέρετε, να δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι είναι μια ειδηλιακή κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόνη παραφωνία είναι στην Ελλάδα η πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Βεβαίως, η πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι αντιλαϊκή, της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, αλλά επιτρέψτε μας ότι ακριβώς αυτή η πολιτική ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, για παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο πέρασε ο κανονισμός για την πολιτική διαφήμιση. Μέσα από αυτόν τον κανονισμό υπάρχει μια τοποθέτηση που λέει, μέσα μια διάταξη που αναφέρει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αυτοελέγχονται, η λεγόμενη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή να κάνουν οι ίδιες αυτοέλεγχο, δηλαδή να κάνουν εκθέσεις στις οποίες επί της ουσίας θα ομολογούν τις παρανομίες τους. Πρόκειται για εμπεγμό. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διάτριτο δηλαδή όλο το νομοθετικό πλαίσιο που ακριβώς επιτρέπει ή τη μία ή την άλλη ή το ένα ή το άλλο τέτοιο φαινόμενο. Ακριβώς από αυτήν την σκοπιά λέμε ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και τοποθετήθηκαμε με παρόν στο ψήφισμα το λεγόμενο για την Ελλάδα, με την έννοια ότι ξέπλαινε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άφηνε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός κάδρου και έλεγε μόνο για ορισμένες κιόλας επικρίσεις για την κυβέρνηση την ελληνική, την ίδια ώρα που υπάρχουν, για παράδειγμα, η αντιλαϊκή πολιτική που έχει της ακρίβειας, η πολιτική σε βάρος των αγροτών, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί το ψήφισμα δεν λέει κουβέντα, ας πούμε, ότι την ίδια ώρα στο το άρθρο 16 παραβιάζεται το και σύνταγμα. Προωθούνται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Κώστας Μαυρίδης και να κλείσουμε. Κώστα. Ο Κώστας Παπαδάκης θα κάνει ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την περίπτωση αυτή. Θα ζητήσει να συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήδη καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και το ΚΚΕ έχει καταθέσει και στην Ελληνική Βουλή. Έτσι, ναι. Αλλά καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση που θέτουμε ζητήματα και στην Κομισιόν να τοποθετηθεί. Γιατί εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, πρώτα απ' όλα για το ζήτημα του αδιάβλητου των εκλογών με την προσθήκη της επιστολικής ψήφου και βεβαίως ζητήματα που προκύπτουν από τους ίδιους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακριβώς αφήνουν αυτά τα περιθώρια με όλες τις εξαιρέσεις που υπάρχουν και το εμπόριο και τα μεγάλα συμφέροντα των ομίλων που λιμένονται τέτοιες διαδικασίες και βεβαίως το ΚΚΕ έχει έγκαιρα τοποθετηθεί, εναντιωθεί σε αυτά και άμα δεν το θέλετε αυτή είναι και η αξία του ΚΚΕ και τη στήριξή του στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί όταν οι υπόλοιποι χειροκροτούν και όλοι μαζί ψηφίζουν τα αντιλαϊκά νομοσχέδια, τους κανονισμούς και δεν μαθαίνει κανένας και πρέπει να γίνουν τέτοια εξόφθαλμα περιστατικά για να μπορέσει να καταλάβει τι έγινε ακριβώς, τι ψηφίστηκε τα περασμένα χρόνια, νομίζουμε ότι με τη συμβολή του ΚΚΕ και για το ζήτημα της ΚΑΠ και για το ζήτημα της πράσινης λεγόμενης ανάπτυξης που έφερε την βαριχημονιά της ακρίβειας των υψηλών φόρων και όλες αυτές τις πολιτικές που βιώνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα, της απολιγνητοποίησης ιδιαίτερα στην περιοχή σας που έχει ιδιαίτερη σημασία και το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει για την πορεία της απολιγνητοποίησης, για το όριο της ανεργίας που θα ερχόταν, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις ανεμογεννήτριες και με τα φωτοβολταϊκά που τα εμφάνισαν ως την νέα επαγγελία της, ότι θα υπάρξει ευημερία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και νομίζουμε ότι ένας κόσμος που άκουσε, που είδε με τα ίδια του τα μάτια αυτές οι εξαγγελίες αν είχαν αντίκρισμα στη ζωή του, μπορεί να καταλάβει λοιπόν ότι το πιο χρήσιμο σήμερα δεν είναι χειροκροτητές της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά η ευθύνη, το υπεύθυνο ΚΚΕ που έγκαιρα τον προειδοποίησε, αποκάλυψε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αντιλαϊκή και δεν πρόκειται να αλλάξει και ότι χρειάζεται σήμερα αυτό το συμπέρασμα που έχει βγάλει ένας κόσμος, ένα 35-40% των
Ελλήνων εργαζομένων λέει ότι είναι αρνητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτό το ποσοστό θέλουμε να εκφράσουμε, αν το θέλετε, που έχει βγάλει συμπέρασμα ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δίνονται για τους εργαζόμενους, για τους πιο παλαιστές αγρότες, αλλά τα παίρνουν οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι μεγάλοι όμιλοι. Αυτοί κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Το Ταμείο Ανάκαμψης τέτοιο είναι. Ακούμε για δισεκατομμύρια, αλλά για παράδειγμα δεν υπάρχουν υποδομές, δεν είναι στα νοσοκομεία, στα σχολεία μας, στα πανεπιστήμια. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά σε μια άλλη συζήτηση. Μένουμε στο θέμα της... ΚΚΕ και τις ευρωεκλογές είναι το συμπέρασμα. Μένουμε στο θέμα αυτό με την κυρία Σημακοπούλου. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για όλα τα άλλα θέματα που αναπτύξατε. Να είστε καλά. Βέβαια για τον υπηρεστικό πόλεμο και για όλα τα οποία βασανίζουν το λαό μας και για το μακελιό στη Γάζα. Χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Να είστε καλά. Να τα επενθυμίζουμε. Να είστε καλά.